Καλησπέρα και από μένα στο σώμα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε. Το θέμα με τα δέσποτα είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που όσες προσπάθειες και αν καταβάλλονται διαχρονικά, δυστυχώς ο αριθμός αυξάνεται δραματικά και επικίνδυνα. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για την διαχείριση και την περισυλλογή των αδέσποτων, αν έχει γίνει κάποια καταγραφή στα αδέσποτα που υπάρχουν στις τοπικές κοινότητες, φυσικά πάντα σε συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα που οι πρώτοι οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα είναι οι πρόεδροι, γιατί αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, κάποιο συμβάν με κάποιο σκύλι, ο πολίτης θα απευθυνθεί στον πρόεδρο. Οπότε είναι, και πρέπει να είναι και αυτή η ενεργή σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Ο λόγος που το ρωτάω είναι αυτό, είναι για να δούμε το τι μπορεί να γίνει, κάτι παραπάνω από αυτό που γίνεται, γιατί φυσικά όλοι βλέπουμε ότι δεν είναι αρκετό. Από την πολιτεία προφανώς και θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια, γιατί εντάξει, λέμε ότι με φιδό δίνουν τα χρήματα, δεν είναι αυτό που θέλουμε το ιδανικό για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε όσον αφορά το θέμα των αδέσποτων. Όμως παρόλα αυτά πρέπει να κάνουμε σίγουρα κάτι πιο ενεργό, λίγο κάτι πιο δραστικό για να μπορέσουμε να ακουστούμε. Και όπως είπαμε, πάντα με τους προέδρους, γιατί είναι αυτοί που πάντα συνήθως τα ακούνε όλα. Λοιπόν, και το δεύτερο θέμα, αυτό που θέλω να πω, είναι ότι λίγες μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την δήλωση των καθαρισμών των οικοπαίδων, να μας ενημερώσετε ποιες ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος για να καθαρίσει τα δικά του τα οικόπαιδα και να προχωρήσει στις απαραίτητες δηλώσεις. Επίσης, μέσα από αυτή την απόφαση, η οποία είναι υποχρεωτική και καλώς θεσπίστηκε ότι και οι Δήμοι αλλά και οι πολίτες πρέπει να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και να τα δηλώνουν. Εδώ όμως γεννάται ένα ερώτημα, το οποίο είναι ότι τα κλαδιά και τα χόρτα τα οποία κόβουν ακόμη και ο Δήμος, κόβουν και οι πολίτες, πού πετιούνται? Ποιος τα μαζεύει? Έχει μεριμνήσει ο Δήμος για αυτό το πράγμα? Έχει γίνει κάτι σχετικά με αυτό? Οι πολίτες ναι, αναρωτιούνται σε αυτό το πράγμα, γιατί νομίζω ότι θα βλέπουμε στιβαγμένα χόρτα και ξερά κλαδιά στους δρόμους είτε στα χωράφια. Οπότε να μας ενημερώσετε λίγο σχετικά με αυτό το που σας έθεσα. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με μια ενημέρωση. Σήμερα μας επισκέφθηκε η ειδική γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών υπεύθυνη για τα δέσποτα ζώα συντροφιάς, η κυρία Μάρσα Δημοπούλου. Βρίσκεται στην περιοχή μας, επισκέφθηκε τα καταφύγια της Κοζάνης, Εορδέας, Φλόρινας, πέρασε και από εμάς σήμερα πριν πάει στη Φλόρινα. Ήρθε στο καταφύγιο, μας συνεχάρει για τις συνθήκες που είναι εκεί τα ζώα. Μας έκανε κάποιες... Μας συμβούλεψε για κάποια θέματα στο καταφύγιο που μπορούμε να κάνουμε ακόμα για να επεκτείνουμε τις θέσεις, επειδή οι θέσεις μας είναι μόνο 16. Προτάσεις. Μας ενημέρωσε για τη χρηματοδότηση που πλέον αλλάζει και για μας είναι προς το συμφέρον μας, γιατί ως τώρα η χρηματοδότηση που παίρναμε ήταν βάση του πληθυσμού κάθε περιοχής, κάθε δήμου. Από εδώ και πέρα η χρηματοδότηση γίνεται ανάλογα με τη δουλειά που κάνει κάθε δήμος. Δηλαδή, ανάλογα με τις τηρώσεις που κάνει, τις σημάνσεις που κάνει, αυτά θα πληρώνει πλέον το Υπουργείο. Και αυτό είναι συμφέρον για εμάς, γιατί είμαστε σε καλό επίπεδο. Το πρόγραμμα με τις τηρώσεις και τις περισυλλογές και τις σημάνσεις περπατάει πάρα πολύ καλά. Είμαστε στα μέσα της χρονιάς και έχουμε φτάσει στους αριθμούς που επιθυμούσαμε να έχουμε φτάσει ως τώρα και τους έχουμε ξεπεράσει. Δεν φαίνονται ακόμα τα αποτελέσματα. Εγώ στεναχωρεί μη πολύ από σας, γιατί τρέχω όλη μέρα και δεν βλέπω αποτέλεσμα, αλλά δηλαδή μαζεύουμε 10, βρίσκουμε 20. Όσον αφορά με τους προέδρους, έχω επικοινωνία και συνεργασία με όλους. Ζητάω συγγνώμη σε κάποιους που καθυστερώ να πάω να περισυλλέξω κάποια ζώα, γιατί, τι να σας πω, καταγγελίες για εκατοντάδες ζώα έχω στην πλάτη μου τώρα. Έχω μια καταγγελία από την αστυνομία, πρέπει να τρέξω να περισυλλέξω αυτά τα ζώα, να τα εξετάσει ο κτηνίατρος. Αυτό μας καθυστερεί, δηλαδή οι καταγγελίες πολλές φορές μας καθυστερούν και στην περισυλλογή ζώων που είναι έγκυος και είναι έτοιμα να γεννήσουν.
θεωρώ ότι στο τέλος της χρονιάς έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Ένα προβληματάκι έχουμε προς το παρόν, δεν είναι έτοιμο το site μας για υιοθεσίες. Θα το λύσουμε και αυτό, το έχει αναλάβει ο κύριος Νάστος που είναι εδώ κιόλας. Τον ευχαριστήσω κιόλας γιατί δεν προλαβαίνω εγώ δυστυχώς. Για να σας δώσω, καταλάβετε ότι δεν είμαι απλά ένας αντιδήμαρχος που είμαι σε ένα γραφείο και δίνω εντολές. Αν δεν είμαι εγώ στο πεδίο της μάχης, δεν δίνεται λύση. Είμαι ο μόνος κάτοχος αυτοκινήτου της περισυλλογής και είμαι πάντα στο σημείο. Γνωρίζω όλα τα σκυλιά πλέον προσωπικά. δεν σας κάνω πλάκα. Δηλαδή, με παίρνει ο κύριος Λάζαρος από το Βεγόρα πρόεδρος και μου λέει: του λέω, ξέρω, είναι δύο θηλυκά, ναι, τα ξέρω. Ένα καθένα. Υπομονή, ναι. Υπομονή. δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Το θέμα των αδεσπότων, θέμα που έχει απασχολήσει και κεντρικά την κυβέρνηση και την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια και τον κύριο Περιφέρεια, και ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Το ξέρετε, η κυρία Σονιάδο, και στην προηγούμενη διοίκηση που ήσασταν, δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθεί. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Περιφέρεια, και δεν το λέω για να του χαϊδέψω τα αυτιά, ότι κάνει μια υπερπροσπάθεια. Σήμερα, με τη ξαφνική επίσκεψη της ειδική γραμματέα, είναι γενική γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, πραγματικά πήραμε συγχαρητήρια εσωτερικών για τα αδέσποτα. Έλειπα εγώ, μάλιστα με πήρε ο κύριος Πέγγι για να συναντηθώ μαζί της. Ήμουνα εκτός αμυντέου, δεν μπόρεσα να βρεθώ. Βρέθηκε ο υπηρεσιακά υπεύθυνος ο κύριος Κιάνας μαζί με τον κύριο Πέγγιου. Μας έδωσε τα συγχαρητήρια για την κατάσταση του καταφυγίου. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Στη Ρώση πιστεύω ότι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, την εξέπληξε θετικά από την ενημέρωση που είχα από τον κύριο Πέγγιου. Όμως το πρόβλημα των αδεσπότων το βλέπουμε σε κάθε γειτονιά. Το βλέπω και εγώ περιφερειακά μένω και το βράδυ γίνονται επικίνδυνα, κάποια είναι επιθετικά. Είναι δυσεπίλητο πρόβλημα. Κάνουμε τα πάντα. Η πρόταση που υπάρχει από την ΠΕΔ είναι ισχυρή χρηματοδότηση και συνεργασία των Δήμων συνολικά. Αυτή είναι η πρόταση.